μιλήσω γενικά και θα πω ότι η συγκεκριμένη φουρνιά του παιδικού έχει 5-6 αξιόλογες ομάδες, άσχετο από τα σημερινά παιχνίδια, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει το σημερινό σκορ του τελικού. Όπως επίσης θέλω να πω για το παιχνίδι της τρίτης-τέταρτης θέσης, είδατε πόσο ευμετάβλητη ήταν η κατάσταση. Ενώ ο Άρης Νικίας ήταν πολλά γκολ μπροστά, έφτασε ο Ιωνικός κάποια στιγμή και διεκδίκησε το παιχνίδι και το κέρδισε. Τονίζω λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη φουρνιά έχει 5-6 ομάδες πάρα πολύ αξιόλογες που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Για τη δική σας την ομάδα τώρα, για την παρουσία της στον τελικό. Τα παιδιά φάνηκε ότι εκεί που πήγαν να κάνουν την κοιλιά, στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναβρήκαν τις δυνάμεις, το καθαρό μυαλό και πήραν μια άνετη νίκη. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την απόδοσή του σήμερα? Κρατάω περισσότερο τη νίκη, διότι δεν φτάσαμε τα επίπεδα απόδοσης που θα ήθελα. Φαίνεται μια νίκη που ήταν εύκολη, όμως γενικότερα από την εικόνα του παιχνιδιού ήθελα να δω περισσότερα πράγματα από την ομάδα μου. Τα ηλικιακά πρωταθλήματα έχουν ένα κακό. Φεύγουν γρήγορα από τη μία ηλικία και περνάνε στην άλλη τα παιδιά. Οι παιδες μέσα σε 2 χρόνια πάνε στο εφηβικό. Δεν προλαβαίνουν να χτιστούν οι ομάδες σε κάθε ηλικία, αλλά χτίζονται συνολικά για το σύλλογο, για το σωματείο. Ο Ασέ Δούκα πόσο στηρίζεται σε αυτά τα δικά του παιδιά? Ο Ασέ Δούκα έχει αποδείξει ότι τα τελευταία χρόνια στηρίζεται πάρα πολύ στις υποδομές του. Είναι φιλοσοφία του συλλόγου αυτή να μπορεί να βγάζει παιδιά από τις μικρές ηλικίες, τα οποία να είναι αυτοί που θα στελεχώνουν την πρώτη ομάδα του συλλόγου. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, γιατί γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα τα ηλικιακά τμήματα του ΑΣΕΔ.